Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στο Ρέθυμνο, στο Ματθαίο, τον Καπετανάκη, να δούμε τι συμβαίνει εκεί στο Ρέθυμνο, βρίσκονται σε επιφυλακή σε ό,τι έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ματθαίο, Καπετανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι από το Ρέθυμνο. Μπορεί λοιπόν να βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του φθινοπόρου, ωστόσο οι θερμοκρασίες είναι ακόμα υψηλές και έτσι ολόκληρος ο μηχανισμός στο νησί και ιδιαίτερα εδώ στο Ρέθυμνο βρίσκεται σε επιβακή και σε συναγερμό, αφού ειδικά εδώ στην περιοχή μας, στον ομό Ρεθύμνου, πέρυσι είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη από ιό Δυτικού Νείλου. Φέτος είχαμε δύο κρούσματα, ένα μέσα στην πόλη και ένα στην ενδοχώρα του νομού. Αξίζει να σας μεταφέρω ότι το 2010 ξεκίνησε ο εφιάλτης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Τότε είχαν πεθάνει 33 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, στην Κεντρική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, η τεχνογνωσία που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν πρώτες έχει μεταφερθεί στην Κρήτη με τη συνεργασία του ΙΤΕ και της Περιφέρειας Κρήτης. 300 κοτέτσια ανά την Κρήτη ελέγχθηκαν, βρέθηκαν 3 κρούσματα και αυτά στον ομό Ρεθύμνου, ενώ αξίζει να σας μεταφέρω ότι στο Ηράκλειο και στο Λασίθι είχαμε και κρούσματα ελονοσίας σε ανθρώπους. Ωστόσο, αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να προσέχουμε να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, να προσέχουμε να μην δεχόμαστε τσιμπήματα από κουνούπι, καθώς το κουνούπι είναι αυτό που μεταφέρει τον ιό στον άνθρωπο. Αν τσιμπηθούν, παραδείγματος χάρη, 100 άνθρωποι από μολυσμένα κουνούπια με τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι 80 δεν θα εμφανίσουν καν κάποιο σύμπτωμα. Θα περάσουν την νόσο χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. 19 θα εμφανίσουν ελαφρά συμπτώματα, ένας τώρα στους 100 και αν είναι ηλικιωμένος ή κάνει χημειοθεραπεία και έχει χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, ναι, θα εμφανίσει παραπάνω συμπτώματα και αν δεν προσέξει και αν δεν του χορηγηθεί έγκαιρα κάποια θεραπεία, μπορεί και να καταλήξει. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι το εξειδικευμένο αυτό συνεργείο κάνει ελέγχους σε όλο το νησί, σε κοτόπουλα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα μολυσμένα κοτόπουλα θα επιβαρύνουν σε οτιδήποτε τον άνθρωπο. Έχουν κάποια αντισώματα και έτσι καταφέρνουν οι επιστήμονες με τους ελέγχους αυτούς να δουν πόσο έχει εξαπλωθεί η νόσος στο νησί μας. Ματέ Καπετανάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.